Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Η εμπιστοσύνη των αγορών ανακτάται σταδιακά, τόνισε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αμαντέο Αλταφάζ, κληθείς να σχολιάσει την υποβάθμιση της Ισπανίας από τον Νίκο Μούντις. Δεν έχει ζητήσει στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος, δήλωσε σήμερα ο Αμαντέο Αλταφάζ, διευκρινίζοντας παράλληλα πως οι αρχές της χώρας έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν όλες τις εναλλακτικές τους επιλογές. Ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών, μια τελευταία ευκαιρία θα δοθεί στη νέα ελληνική κυβέρνηση, εκτιμά Γερμανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται εκτεταμένο ρεπορτάζ του Reuters. Θα υπάρξει ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα 100 ημερών για τη νέα κυβέρνηση. Αν δεν εφαρμοστεί στο ακέραιο, τότε το παιχνίδι τελείωσε, είπε, και πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια πολύ σκληρή ψηφοφορία για τον ελληνικό λαό, καθώς καλείται να υποστηρίξει την παλιά φρουρά που τον οδήγησε σε αυτό το χάλι. Στα ύψη εκτοξεύονται οι αποδόσεις των Ισπανικών και Ιταλικών ομολόγων, καθώς η συμφωνία για τη διάσωση των Ισπανικών τραπεζών από την Ευρωζώνη με 100 δις ευρώ δεν μπόρεσε να καθησυχάσει τις αγορές. Στο ιστορικό υψηλό του 7% εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των 10 ετών Ισπανικών ομολόγων. Η Ιταλία διέθεσε 3 δις ευρώ 3 ετών ομολόγων με απόδοση 5,3% από 3,9% στην προηγούμενη δημοπρασία. Στη Ρώμη ο ΛΑΤ θα συναντηθεί το απόγευμα με το Μόντι με θέμα την προώθηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Στις 22 του μήνα θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη μήνυ σύνοδος κορυφής, στην οποία θα λάβουν μέρος οι κύριοι ΛΑΤ, Μόντι, Ραχόη και η κυρία Μέρκελ. Η καγκελάριος της Γερμανίας επέστησε την προσοχή της ομάδας των 20 να μην στηρίζει τη διάσωση της Ευρωζώνης στις πλάτες της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι οι δυνατότητες της χώρας της δεν είναι απεριόριστες και δεν πρέπει να υπερτιμώνται. Πάντως ανέφερε ότι η πρόθεσή της είναι να αγωνιστεί για μια πολιτική ένωση της Ευρώπης. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Γαλλία θα προτείνει εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ένωσης ένα συνολικό πακέτο μέτρων για την αναχέτηση της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, θεωρώντας ότι η ανάγκη γι' αυτό φάνηκε και από την αρνητική αντίδραση των αγορών στο πακέτο των 100 δις ευρώ για τη διάσωση των Ισπανικών τραπεζών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, ο Λιρέν, δεν πρόκειται να μεταβεί στη Σύνοδο Κορύφης του G20, η οποία πραγματοποιείται τη Δευτέρα στο Μεξικό, λόγω ενδεχόμενης κλιμάκωσης της κρίσης μετά τις ελληνικές εκλογές, σύμφωνα με τους Financial Times Deutschland. Η κρίση στην Ευρωζώνη, προσθέτει το δημοσίευμα, μπορεί να λάβει δραματική τροπή μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, ενώ τονίζεται ότι οι αρμόδιοι προετοιμάζονται για συνεδριάσεις αντιμετώπισης της κρίσης. Σπάει κάθε ρεκόρ η ανεργία στη χώρα μας, καθώς το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε νέο άλμα και έφτασε το 22,6% από 20,7% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο και 15,9% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.120.097 άτομα. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίες 15-24 ετών, 52,7%, το οποίο στις νέες γυναίκες φτάνει στο 60,4%. Στην τελική ευθεία εισήλθαν τα κόμματα εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Ο Αντώνης Σαμαράς περιοδεύει στον νομό Θεσσαλονίκης και από τη Σύνδο και τον Λαγκαδά δήλωσε ότι οι εκλογές θα καθορίσουν για πολλά χρόνια το μέλλον των παιδιών μας. Το βράδυ θα μιλήσει σε εκδήλωση νέων και αύριο στο Σύνταγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά το βράδυ στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα, στην πλατεία Ομονίας. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, τόνισε ότι εφόσον ο ελληνικός λαός ψηφίσει μια αριστερή κυβέρνηση, όλοι στην Ευρώπη θα ξέρουν ότι το μνημόνιο θα είναι νεκρό. Ανέφερε ότι με τους Ευρωπαίους θα συζητήσει με ειλικρίνεια και εκτίμησε πως αν η Ελλάδα δεν πάρει την επόμενη δόση, την επόμενη μέρα διαλύεται η Ευρωζώνη. Το πρόβλημα της ασφάλειας κοινωνικής και πολιτικής είναι για τον πολίτη μείζονο σημασίας. Θέλουμε ένα λαό ενωμένο με κοινωνική συνεκτικότητα για να ξεπεράσουμε την κρίση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την επίσκεψή του στη Γαδά. Ο κ. Βενιζέλος επισκέφθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και συναντήθηκε με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων. Απέτηση πλέον ο σχηματισμός κυβέρνησης στις 18 Ιουνίου με χαρακτηριστικά την άμεση καταγγελία του μνημονίου και τη συγκρότηση πρότασης εξόδου από την κρίση, τόνισε ο Πάνος Καμένος στην πρώτη διακαναλική συνέντευξη των ανεξάρτητων Ελλήνων. Κατά την έναρξη της συνέντευξης, ο κ. Καμένος παρουσίασε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση ελληνικού δημοσίου Siemens. Ζήτησε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην την υπογράψει. Παράλληλα, κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να δεσμευτούν δημόσια ότι όποια κυβέρνηση και να σχηματιστεί δεν θα υπογράψει τη σύμβαση. Επίσης, βάσει των εγγράφων που παρουσίασε, ο EFSF δεν έχει δώσει χρήματα στις τράπεζες αλλά έγγραφα. Η Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα μιλά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και αύριο στο πεδίο του Άρεως. Συζήτηση για θέματα που άπτονται των εκλογικών διαδικασιών είχαν το πρωί ο Πρόεδρος της ΔΙΜΑΡ με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο κ. Κουβέλης μιλά το βράδυ στην Πάτρα. Η πρώτη ασφαλής εκτίμηση για τα αποτελέσματα των εκλογών θα υπάρξει περίπου στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής, ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Singular Logic. Κατά την ενημέρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ιδιαιτερότητα των εκλογών αυτών αποτελεί το γεγονός ότι λόγω της λίστας, από τη στιγμή που θα υπάρξουν συγκεντρωτικά αποτελέσματα, θα γνωρίζουμε ποιοι εκλέγονται. Εξωτερικές ειδήσεις. Η μεγάλη φινλανδική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Nokia σχεδιάζει την περαιτέρω περικοπή θέσεων εργασίας κατά 10.000. Προειδοποιεί ότι οι ζημιές της στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο. Αθλητική επικαιρότητα.
Συνεχίζεται απόψε το γύρο με τους αγώνες του τρίτου ομίλου. Στις 7 η Ιταλία αντιμετωπίζει την Κροατία και στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία την Ιρλανδία. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΤΕΝΑ. Ο καιρός. Έθριος και ζεστός καιρός επικρατεί με πιθανές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια-ανατολικά όρεινα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειες πολύ ισχυροί και η θερμοκρασία φτάνει τους 36 βαθμούς. Τους 36 βαθμούς τα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 33 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.